Υπέρ του χημικού ευνουχισμού των παιδόφιλων, με τη συνένεσή τους στάχθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης. Παρά τις αντιδράσεις, τουλάχιστον 9 χώρες εφαρμόζουν ανάλογες μεθόδους για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων. Στην Ελλάδα η συζήτηση άνοιξε με αφορμή την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνά. Θέμα συζήτησης αποτελεί τις τελευταίες ημέρες ο χημικός ευνουχισμός ως μέθοδος αποκατάστασης και επανένταξης στην κοινωνία ατόμων τα οποία έχουν διαπράξει κατά συρροή σεξουαλικά αδικήματα όπως βιασμούς και ασέλγεια σε ανηλίκους. Για το συγκεκριμένο θέμα τοποθετήθηκε με διευκρινήσεις ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης. Εάν κάποιος από αυτούς τους εγκληματίες επιθυμεί να κάνει την ιατρική πράξη του χημικού ευνουχισμού, τότε αυτό θα μπορούσε να οδηγεί σε ευεργετικά αποτελέσματα σε σχέση με την ποινική του μεταχείριση. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης σημειώνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει αποφυλάκηση υπό όρους για όσους έχουν τελέσει τέτοια αδικήματα. Ευθέως σας λέω, δεν με ενδιαφέρει να σοφρονιστεί. Είναι ένα έγκλημα τόσο οι δεχθές που είναι αδιάφορο για την κοινωνία ο σοφρονισμός του. Σημαντικό είναι η προστασία της κοινωνίας και η προστασία της κοινωνίας από αυτούς τους ανθρώπους έχει κατά την εκτίμησή μου ένα και μοναδικό χαρακτηριστικό. Η ποινή η οποία επιβάλλεται δεν έχει υφόρον απόλυση. Άρα εκτελείται στο σύνολό της. Σε κάποιες χώρες του εξωτερικού δίδεται η επιλογή στον καταδικασμένο, παύλα, διεστραμμένο σε ό,τι αφορά την παιδοφιλία πολίτη, ο οποίος έχει την επιλογή να περάσει είτε 2 δεκαετίες της ζωής του πίσω από τα κάγκελα, είτε, εάν θέλει να βγει νωρίτερα, να συμφωνήσει σε αυτή την χημική επέμβαση. Την πλειονότητά τους οι περιπτώσεις αυτές, μετά την αποφυλάκησή τους, ξαναεπιδίδονται στα ίδια. Σήμερα 9 είναι οι χώρες που έχουν υιοθετήσει μεθόδους ευνουχισμού των παιδοβιαστών. Και συγκεκριμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Νότια Κορέα, η Εστονία, η Μολδαβία, η Πολωνία, η Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν είναι μία μέθοδος αποτελεσματική, καθώς όταν σταματήσει η φαρμακευτική αγωγή, ο δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων είναι πιθανό να επαναλάβει τα ίδια αδικήματα. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι όταν τελειώσει η παροχή των φαρμάκων, τι γίνεται. Αν τα φάρμακα τα παίρνεις 50 χρόνια, τελειώσει για πάντα η σεξουαλική επιθυμία. Αν τα παίρνεις όμως για μερικά χρόνια και όταν βγεις από τη φυλακή τα κόψεις, όλα επανέρχονται όπως πριν. Ο χημικός ευνουχισμός διχάζει την Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια, δεδομένου ότι ως ποινική αντιμετώπιση για ορισμένους δεν λύνει ουσιαστικά το πρόβλημα, ενώ για άλλους είναι το έσχατο μέσο για την προστασία της κοινωνίας στην πρόληψη των σεξουαλικών εγκλημάτων.